Συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε. Έχω το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ιδιαίτερο σας ευχαριστώ και για την επισήμανση ότι με σχετική ανοχή. Θα την εκμεταλλευτώ όσο μπορώ, διότι επί μήνες τώρα υπάρχει ένας οριμαγδός ψεμάτων εναντίον μου, το οποίο δικαιούμαι τουλάχιστον να απαντήσω. Κυρίες και κύριοι, διάλεξα να μιλήσω νωρίς, μολονότι δεν είναι επικοινωνιακό, μολονότι δεν είναι τηλεοπτικός ο χρόνος, τα δελτία ειδήσεων έρχονται αργότερα, αλλά εμένα, ξέρετε, δεν με ενδιαφέρει γενικά η επικοινωνία, με ενδιαφέρει η ουσία και η αλήθεια. Και δεν θέλω, και θέλω να στερήσω από τους ομιλητές κατηγόρους μου τη δικαιολογία ότι δεν ήξεραν και δεν γνώριζαν. Να πούν όσα έχουν να πούν εναντίον μου, αλλά να μην έχουν τη δικαιολογία ότι δεν ξέραμε. Γι' αυτό προτίμησα να μιλήσω τώρα. Κυρίες και κύριοι, πριν από 8 περίπου μήνες, η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για να διερευνηθούν δίθεν αξιόπινες πράξεις μου για τη δίθεν σκευωρία, αλλά στην πραγματικότητα για το υπαρκτό και τεράστιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Από την πρώτη στιγμή κατήγγειλα ότι πρόκειται για εκδικητική πολιτική δίωξη σε βάρος μου. Σήμερα, μετά από 8 μήνες, επιβεβαιώνομαι πλήρως. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες της πλειοψηφίας Επιτροπής, οι παράνομες αξιόπινες και αντισταγματικές μεθοδεύσεις σε βάρος μου, οι συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων μου και του τεκμήριου αθωότητος δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Αποδείχθηκε ότι κανένα στοιχείο δεν προέκυψε σε βάρος μου. Και δεν προέκυψε όχι από αδυναμία της Επιτροπής, αλλά γιατί απλά δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα στοιχείο σε βάρος μου. Αποδείχθηκε όμως και κάτι άλλο. Στόχος των εμπαθών κατηγόρων μου δεν ήταν μόνο η εκδικητική πολιτική δίωξη βάρος μου. Υπήρχαν άλλοι δύο στόχοι που είχαν πολύ μεγαλύτερη σημασία για τους κατηγόρους μου. Στόχος πρώτος. Να πλήξουν την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον δεν τόλμησαν, δίλιασαν να συμπεριλάβουν στην έρευνα. Θεώρησαν ότι είναι πολύ πιο ασφαλές να δηλητηριάζουν το πολιτικό κλίμα με βιτριολικά σχόλια και υπαινιγμούς του τύπου. Δεν μπορεί να τα έκανε μόνος του Παπαγγελόπουλος. Ο Τσίπρας τον έβαλε και τα γνωρίζει όλα. Κύριε, αυτό είναι πολιτική ανανδρία. Στόχος δεύτερος. Ο στόχος αυτός εκτιμώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικός. Αφορά την πολιτική επιβίωση κάποιων γνωστών αγνώστων, για να χρησιμοποιήσω τη γνωστή φράση, φαύλων πολιτικών. Να εμφανίσουν, στόχος τους είναι να εμφανίσουν το τεράστιο σκάνδαλο Νοβάρτης, που ζημίωσε εκατομμύρια την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ως ανύπαρκτο, ως δίθεν σκευωρία του Παπαγγελόπουλου. Επιστρατεύτηκαν επίορκοι εισαγγελείς. Κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση Νοβάρτης. Συμμετέχουν στην προκαταρκτική επιτροπή πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Νοβάρτης ή έχουν σχέση με κατηγορούμενο στο σκάνδαλο αυτό. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Εξετάστηκαν μάρτυρες παράνομα και αντισταγματικά, όπως προκύπτει από την από 4 Μαρτίου 2020 γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής. Μάρτυρες που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση που ερευνάει η Προκαταρκτική Επιτροπή. Οι πρωτόγνωρες, αντισταγματικές και παράνομες αξιόπινα και ηθικά απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος μου δεν έχουν αρχή και τέλος. Στην από 14 Πέμπτου 2020 δήλωση του δικηγόρου μου Δημήτρη Τσοβόλα περιγράφονται ελάχιστες και εντελώς εδεικτικά για την επάμπολες, αλλά με πολύ εμπεριστατωμένη αιτιολογία, όλες οι πράξεις που είναι παράνομες και αντισταγματικές. Όμως, κυρίες και κύριοι, εγώ δεν θα οχυρωθώ πίσω από ακυρότητες, παρανομίες και τυπικότητες. Για μένα, κύριοι, είναι σκοπός της ζωής μου τώρα πια η αλήθεια και η ουσία της υπόθεσης. Και αυτήν την αλήθεια και αυτήν την ουσία θα την πληροφορηθείτε.
και θα την πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι αρκετά ευφυής και αντιλαμβάνεται τι παιχνιδάκια παίζονται. Παρόλες όμως τις προσπάθειες, άνθρακες ο θησαυρός και μάλιστα μουχλιασμένος και νοτισμένος από την πλημμύρα των ψεμάτων και των συκοφαντιών. Και τότε εμφανίστηκε η πρώην εισαγγελέας του Αρειοπάγου, η κυρία Δημητρίου. Η κατάθεσή της υπήρξε αληθινός τυφώνας. Τυφώνας μεγάλης διάρκειας και έντασης. Τυφώνας που διέλυσε και παρέσυρε τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες των ψεβάτων και της σκοφαντίας. Αμέσως δόθηκε εντολή τα συστημικά και διαπλεκόμενα μέσα να αποσιωπήσουν τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις κυρίας Δημητρίου. Για την κυρία Ράικου, τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Αγγελή. Ο ελληνικός λαός δεν έπρεπε να πληροφορηθεί ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι σκάνδαλο, ότι οι εισαγγελείς που το ερευνούν έχουν υποστεί τα πάνδυνα για να τρομοκρατηθούν και ότι χρησιμοποιήθηκαν ακόμα και μαφιόζικες ενέργειες, ακόμα και σε βάρος εισαγγελέας του Αρειοπάγου. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει η εισαγγελέας του Αρειοπάγου. Επίσης, δόθηκε εντολή να κατατεθεί πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου σε βάρος μου, πλην ολοκληρώσει την κατάθεση της κυρία Δημητρίου και αποδομήσει πλήρως τους κατηγόρους μου. Η πρόταση κατατέθηκε και στηρίζεται στις καταθέσεις της συνταξιούχου εισαγγελέας Γεωργίας Τσατάνη, του επιχειρηματία Σάμπη Μιονή και του πρώην οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου. Οι καταθέσεις αυτές έχουν ληφθεί παράνομα και αντισυνταγματικά, όπως ανέφερα. Προφανής ο στόχος. Η διατήρηση τουλάχιστον επικοινωνιακά της προσπάθειας συγκάλυψης του σκανδάλου Νοβάρτης και των μεγάλων ευθυνών που αναλογούν σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και εισαγγελείς που είχαν υποχρέωση να διερευνήσουν το σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά και άλλα μεγάλα σκάνδαλα, αλλά τα συγκάλυψαν. Και θα σας το αποδείξω σήμερα. Επιπλέον, βρέθηκε ευκαιρία να καταβληθεί προσπάθεια να ξυπληθούν και άλλα μεγάλα σκάνδαλα. Η φοροδιαφυγή της λίστας Λαγκάρ, το σκάνδαλο Βιενόπουλου κλπ. Σας υπενθυμίζω ότι και το ναρκόπλιο Νουρουάν επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ως και βορεία δική μου. Αχ, αυτό το ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ενοχλεί αφάνταστα. Ας εμφανίσουμε λοιπόν μερικά τεράστια σκάνδαλα και βορεία, μήπως και το πιστέψουμε μερικοί εφαλείς. Για την κυρία Τσατάνη, τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο Μιονή και τις καταθέσεις τους, αλλά και για τον κύριο Αγγελή και την κυρία Ράικου, θα μπορούσα να μιλάω όχι ώρες, αλλά μέρες. Είναι τόσα πολλά τα ψέματα που έχουν πει και έχω όλα τα στοιχεία να το αποδείξω. Ο περιορισμένος χρόνος της σημερινής ομιλίας μου δεν πρόκειται να τους γλιτώσει. Στην προκαταρκτική επιτροπή θα έχω τη δυνατότητα και ταυτόχρονα το χρόνο να αναφερθώ με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στα έργα και στις ημέρες εχθρών και φίλων. Όμως και σήμερα είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω όσο μου επιτρέπει ο περιορισμένος χρόνος της ομιλίας μου και η ανοχή του κυρίου Προέδρου σε ελάχιστα από τα κραυγαλαία και πολλά ψέματα που έχουν καταθέσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν επί τροχάδιν με την κυρία Τσατάνη. Θα σας υπενθυμίσω. Η κυρία Τσατάνη με πραξικοματικό τρόπο αφαίρεσε από την αποκλειστική αρμοδιότητα της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς τη δικογραφία του σκανδάλου Βιενόπουλου. Τη χειρίστηκε και εν τέλει την αρχιοθέτησε με προκλητικά απαράδεκτες και παράνομες μεθοδεύσεις. Η κυρία Τσατάνη μέσα σε 72 ώρες με διαστημική ταχύτητα μελέτησε, με πρωτοφανή ευφυΐα κατανόησε χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας και με υπεράνθρωπες προσπάθειες συνέταξε και δακτυλογράφησε τη διάταξη απαλλαγής του Γενόπουλου που αριθμούσε, αν θυμάμαι καλά, 801 σελίδες. Αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Τσατάνη. Για τρεις ολόκληρες μέρες δεν πρέπει να έφαγε, να κοιμήθηκε ή να επισκέφθηκε το λουτρό της. Για την αρχιοθέτηση του σκανδάλου Βιενόπουλου είχε ενημερωθεί πριν την αρχιοθέτηση ο ίδιος ο Βιενόπουλος. Και μάλιστα είχε την αλαζονία να το προαναγγείλει την ημέρα, το πρωί της ημέρας που έγινε η αρχιοθέτηση. Η κυρία Τσατάνη τιμωρήθηκε πειθαρχικά με μετάκλητη απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρειοπάγου. Είπε ο κύριος Πλεύρης, θέλω να πιστεύω από άγνοια και όχι σκόπιμα, ότι η κυρία Τσατάνη είχε απαλλαγεί από πειθαρχικό και μετά έγινε αυτή η τεράστια μεθόδευση. Αναλυθέστατο.
Δεν έγινε πειθαρχικό για την κυρία Τσατάνη. Η κυρία Τσατάνη τιμωρήθηκε πειθαρχικά και σε αυτό τα πειθαρχικά κατέθεσα η εκλεκτή της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ σήμερα, η κυρία Ράικου και ο κύριος Αγγελής. Όλα τα άλλα είναι φαντασιώσεις. Και είναι ένα στοιχείο που δεν ήθελα να το αναφέρω. Θα το αναφέρω στο τέλος, όταν θα φτάσουμε στην παραπομπή μου. Υπάρχει προηλημένη απόφαση, για αυτήν είμαι βέβαιος. Που και τις δύο προτάσεις, και την αρχή και την άλλη, και στις δύο προτάσεις έχετε συμπεριλάβει ψευδή στοιχεία. Το ψευδές στοιχείο, ένα από τα ψευδή στοιχεία, είναι ότι λέτε ότι είχε απαλλαγή πειθαρχικά. Ουδέποτε απαλλάχθηκε πειθαρχικά. Ένα πειθαρχικό τσέγινε και σε αυτό τιμωρήθηκε. Με τέτοια ψέματα λοιπόν προσπαθείτε να με σφυλώσετε, να σφυλώσετε μια προηγούμενη κυβέρνηση και με σέρνετε και με διασύρετε. Με τα έντυπα του Σαββατοκύριακου. Πώς λέμε ο πυρετός του Σαββατόβραδου, εδώ είναι τα έντυπα του Σαββατοκύριακου. Και είναι γιατί είναι και αυτά κίτρινος πυρετός. Το σκάνδαλο Βιεννόπουλου προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά δισεκατομμυρίων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας οφείλεται κατά μεγάλο μέρος και σε αυτό. Η κυρία Τσατάνη μίμησε τους Κύπρους συναδέλφους της που συνεργαζόντουσαν και ερευνούσαν και αυτοί το σκάνδαλο Βιεννόπουλου. Γιατί διαφωνούσαν με τις παράνομες μεθοδεύσεις της. Βέβαια η ελληνική δικαιοσύνη, και όχι η δικαιοσύνη του Ρασπούτιν, απάλλαξε, απέρριψε τη μήνυσή της. Τη δράση της την απεκάλυψε ο κύριος Αγγελής και όπως είπα και πριν, κατέθεσε σε βάρος της και ο Αγγελής και η Ράικου, αγαπημένη σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ. Η κυρία Τσατάνη είναι σύζυγος και μητέρα στελεχών και υποψηφίων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σημασία αυτό. Και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την κοινή γνώμη για την μεροληπτική έρευνα σε διάφορες υποθέσεις. Δεν θα αναφερθώ σήμερα. Ο χρόνος μου λείπει. Υπάρχει προκαταρκτική. Ο κύριος Μπουγάς είναι εδώ. Απλώς θέλω να προετοιμαστεί όταν θα με καλέσει. Να δείξει να έχει μεγάλη αντοχή κι άμα σε αυτά που θα πω. Την καταγγελία σε βάρος μου την έκανε η κυρία Τσατάνη μία μέρα πριν αρχιοθετήσει την υπόθεση. Είναι προφανής ο αντιπερισπασμός. Για να μην στραφούν τα φώτα δημοσιότητος στην παράνομη με τον τρόπο που σου προανέφερα αρχιοθέτηση, καταγγέλουμε τον Παπαγγελόπουλο. Η κυρία Τσατάνη έχει παραδεχθεί ότι με επισκέφθηκε με δική της πρωτοβουλία στο γραφείο μου, ζήτησε να τη βοηθήσω για να γίνει εισαγγελέα στο Αριουπάγου και μετά με κατήγγειλε. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, η κυρία Τσατάνη μου εκμυστηρεύτηκε ιδιαίτερα προσωπικά της θέματα και ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για μια πολύ μεγάλη υπόθεση που απασχόλησε το Πανελλήνιο. Μου εμπιστεύτηκε για να δικαιολογήσει την πρωτοφανή σκληρότητα που επέδειξε σε έναν αθώο, καλό και αγαθό άνθρωπο, ποιος την πίεσε και γιατί να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι πιέστηκε να επιδείξει σκληρότερη συμπεριφορά ακόμα, να τον προφυλακίσει. Αλλά ευτυχώς την απέτρεψε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον οποίον έσπευσε να συμβουλευτεί. Το γεγονός αυτό μου το επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Και μάλιστα υπάρχουν μάρτυρες για τη συζήτηση αυτή που έκανα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μετά και για την επιβεβαίωσή του. Συνεχίστε λοιπόν κύριοι. Συνεχίστε στον δρόμο που διαλέξατε. Για τα προσωπικά θέματα που με εκμυστηρεύτηκε η κυρία Τσατάνη, δεν έχω καταλήξει ακόμα τι θα κάνω. Μάλλον δεν θα τα επικαλεστώ. Όλα τα υπόλοιπα όμως είμαι υποχρεωμένος να τα αποκαλύψω όταν κληθώ στην Προκαταρκτική Επιτροπή και ο χρόνος που θα ήθελα να τα πω σήμερα. Αλλά τότε ο χρόνος που θα έχω δεν θα είναι μόνο 20 λεπτά. Και τότε θα δούμε ποιοι παρεμβαίνουν στη δικαιοσύνη, ποιοι κατασκευάζουν ενόχους, ποιοι ταλαιπωρούν αθώους, ποιοι σκευωρούν απροκάλυπτα και συστηματικά κατ' εξακολούθηση. Η κυρία Τσατάνη, πριν φύγει από το γραφείο μου, μου άφησε μια φωτογραφία της κόρης της. Θα την προσκομίσω στην Προκαταρκτική. Μου έδωσε το τηλέφωνό της, που το ήξερα εγώ για να την πάρω. Και μου πρότεινε να της τηλεφωνήσω για να βρεθούμε, όπως μου είπε. Η κυρία Τσατάνη, όταν πράγματι της τηλεφώνησα, μου ανταπέδωσε το τηλεφώνημα. Η ίδια τα λέει αυτά,
Και όταν μου ανταπέδωσε το τηλεφώνημα και μιλήσαμε, γιατί είχε τότε χρόνο, ανταλλάξαμε ευχές για τα Χριστούγεννα. Στην πορεία, βέβαια, είπαν, γίνανε για να κάνεις Χριστούγεννα. Ξέρω εγώ τι είπε, αν θες να κάνεις Χριστούγεννα και αυτά. Και μετά τις γιορτές μου είπε, μου πρότεινε, όταν θα επέστρεφα από την Κρήτη, να τα πούμε από κοντά. Τελικά, πρέπει να είμαι μεγάλος μάστορας στον εκβιασμό, ώστε τα θύματά μου, όπως η κυρία Τσατάνη και όλα τα υπόλοιπα που εμφανίζονται θύματα, επιδιώκουν την παρέα μου, την παρέα του εκβιαστή τους. Αυτά προς το παρόν για την κυρία Τσατάνη. Υπάρχουν πάρα πολλά, θα τα πω όμως στην προκαταρκτική που θα έχω περισσότερο χρόνο. Ας δούμε τώρα για πάρα πολύ λίγο, λόγω ελλείψεως χρόνου, την κατάθεση του κυρίου Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου, 3 ολόκληρα χρόνια, μετά τη μία ανανέωση της θητείας του, την οποία, όπως θα αναφέρω και στη συνέχεια, επιθυμούσε και επεδίωκε με κάθε τρόπο νόμιμο και παράνομο, κατέθεσε σωρία ψεμάτων που δεν αντέχουν στοιχειώδη λογική. Δεν θέλω να με πιστέψετε. Να σκεφτείτε λογικά θέλω μόνο. Η κατάθεση του κυρίου Αθανασίου στην Προκαταρκτική Επιτροπή είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση που ο Νοπάρτης που ερευνούσε, το είπε και το Επιστημονικό Συμβούλιο. Δεν πειράζει όμως. Εγώ δεν σταθώ σε ακυρότητες. Την ουσία και την αλήθεια θέλω. Και αυτήν θα την πω. Και τότε να δούμε τη συμπεριφορά κάποιων που θα πάνε να κρυφτούν. Ο ίδιος ομολόγησε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση Νοπάρτης. Αντί λοιπόν να πούμε περάστε κύριε, δεν έχετε τίποτα, συνέχισαν να το ρωτούν. Να δούμε ο Παπαγγελόπουλος, ο Ρασπούτιν, ο Μακιαβέλη, ποιος είναι αυτός τέλος πάντων. Και όχι μόνο δεν γνωρίζει τι πάει ο Νοβάρτης, είπε ότι 40 χρόνια που με ξέρει και συνυπηρετούμε στην ίδια εισαγγελία, δεν έχει ακούσει ούτε από μένα, ούτε από κανέναν το όνομα Ρασπούτιν. Αυτά για την αξιοπιστία της κυρίας Δράκη που, θα ασχοληθώ μαζί της μετά. Όσα κατέθεσε ο κύριος Αθανασίου δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση που ερευνά η Προκαταρκτική Επιτροπή. Είναι θλιβερό όμως που ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας προσπαθεί σήμερα να ξεπλύνει το μεγάλο σκάνδαλο της φοροδιαφυγής της λίστας Λαγκάρ. Τολμά και ισχυρίζεται σήμερα, για να διευκολύνει το μειονί, ότι το ταξίδι των 4 εισαγγελέων το Σεπτέμβριο του 2015 στο Παρίσι για να εξετάσουν τον Ερβέ Φαρσιανή για τη λίστα Λαγκάρ ήταν παράνομο. Τολμά και ισχυρίζεται ότι οι 4 εισαγγελείς που έκαναν το ταξίδι είναι ομάδα που επηρεάζεται από μένα. Στον ελάχιστο χρόνο που έχω και στην ανοχή που θα μου δείξετε, θα κάνω γνωστό στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στους συναδέλφους του κυρίου Αθανασίου κυρίως, για να δουν το ποιόν του, αλλά κυρίως στον ελληνικό λαό τα ακόλουθα. Μόλις επέστρεψαν από το Παρίσι 4 εισαγγελείς, ο κύριος Αθανασίου του ζήτησε και του έστειλαν τα στοιχεία που είχαν παραλάβει από το Φαρσιανή. Αν είχαν παρανομήσει 4 εισαγγελείς, θα τους τα ζητούσε? Θα συμμετείχε και αυτό στην παρανομία τους? Δεύτερον, ένα μήνα μετά το ταξίδι των 4 εισαγγελέων στο Παρίσι, η οικονομική εισαγγελία, της οποίας προϊστάμενος ήταν ο κύριος Αθανασίου, έλαβε κατάθεση μιας Ελβετίδος μάρτυρα για την ίδια υπόθεση, για τη λίστα Λαγκάρ. Την κατάθεση αυτή την έστειλε ο ίδιος ο κύριος Αθανασίου, με δική του υπογραφή, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Πώς τολμά σήμερα και ισχυρίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών ήταν αναρμόδια και ότι οι εισαγγελείς παρανόμησαν? Αν ήταν δική του αρμοδιότητα, γιατί την έστειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και δεν την κράτησε ο ίδιος? Μετά την επιστροφή των 4 εισαγγελέων από το Παρίσι, ο κύριος Αθανασίου ζήτησε με έγγραφό του, με την υπογραφή του, 3 από τους 4 εισαγγελείς, την κυρία Τουλουπάκη, τον κύριο Τζούρα και τον κύριο Καλούδη, που είχαν εξετάσει το Φαρσιανί, να αποσπαστούν στο γραφείο του. Τον κύριο Ζαγορέο δεν μπορούσε να τον αποσπάσει, γιατί ήταν προϊστάμενος εισαγγελίας Αθηνών. Επιπλέον, κάθε χρόνο, τους 3 αυτούς εισαγγελείς ζητούσε να παραμείνουν αποσπασμένοι στο γραφείο του. Έχω την εντύπωση, και μετά την αποχώρηση του κυρίου Αθανασίου, η σημερινή οικονομική εισαγγελέα, η κυρία Ψαρουδάκη, ανανέωσε την απόσπαση των 3 των 2 εισαγγελέων, γιατί η κυρία Τουλουπάκη έγινε το μεταξύ εισαγγελέας διαφοράς, και τους διατηρεί ακόμα στο γραφείο τους.
Εάν λοιπόν οι τέσσερις αγγελείς ήταν ομάδα μου, τα ίδια ισχυρίζεται και ο κύριος Φαλτσιανή και ο κύριος Κιομιονή, αλλά θα τα αναλύσω σε αυτόν καλύτερα μετά. Εάν λοιπόν οι τέσσερις αγγελείς ήταν ομάδα μου και παρανομούσαν, μήπως και ο κύριος Αθανασίου συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση που φαντασιώνεται και περιγράφει ο Μιονή. Τους τρεις αυτούς εισαγγελείς, την κυρία Τουλουπάκη, τον κύριο Τζούρα, τον κύριο Καλούδη, το 2016 τους διέταξε ο ίδιος ο κύριος Αθανασίου να κάνουν έρευνα και κατάσκεση στο σπίτι του Σταύρου Παπασταύρου για τα Panama Papers. Κατά τα λοιπά, εγώ από το 2013 έχω στη λίστα Λαγκάρ, όπως λέει ο κύριος Μιονή, τον εκβιάζω και τον καταδιώκω. Τους τρεις αυτούς εισαγγελείς τους έστειλε ο ίδιος ο κύριος Αθανασίου, προσέχτε την υποκρισία και το μέγεθος του ψέματος, τους έστειλε, επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο κύριος Αθανασίου, στο εξωτερικό, να συναντήσουν τον Φαλτσιανή και να λάβουν από αυτόν περισσότερα στοιχεία και διευκρινήσεις. Κατά λοιπά, είναι ομάδα μου και παρανόμησαν για να διευκολύνουν εμένα και το ΣΥΡΙΖΑ. Ο πιο αφελής, ο πιο εμπαθής εχθρός μου δεν μπορεί να τα πιστέψει αυτά τα πράγματα. Συνεχίζουμε. Ο ίδιος ο κύριος Αθανασίου κάλεσε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015, δηλαδή πριν το ταξίδι των εισαγγελέων που δήθεν τους έστειλα εγώ για να εξυπηρετήσω τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους έστειλε, πριν από το ταξίδι λοιπόν αυτό, προσέξτε, κάλεσε τον Σταύρο Παπασταύρου, ο ίδιος ο Αθανασίου, πριν γίνει το ταξίδι, και τον εξέτασε ως ύποπτο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος. Κατά τα λοιπά, η λίστα Λαγκάρ, οι έρευνες για Μιονή, Παπασταύρου, Μεταξά, είναι σκευωρία δική μου και της εγκληματικής μου οργάνωσης. Ξαναρωτάω, μήπως συμμετέχει σε αυτήν και ο κύριος Αθανασίου. Εκτός όμως από την προσπάθεια του Παναγιώτη Αθανασίου να ξεπλύνει το σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρ, στην κατάθεσή του ανέφερε και άλλες περιπτώσεις δίθεν παρέμβασής μου. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να απαντήσω σε όλες τις κατηγορίες του, τους υπαινιγμούς και τα υπονοούμενα. Και μετά διευρύνετε το κατηγορητήριο. Η συνέχιση της εκδικητικής πολιτικής δίωξης επιφυλάσσει πολλές δυσάρεστες, εκπλήξει σε πολλούς. Σήμερα, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ο χρόνος είναι ελάχιστος και έχω να πω πολλά και σημαντικά, εντελώς ενδεικτικά θα επισημάνω. Οι έρευνες του Οικονομικού Εισαγγελέα είναι απόρριτες. Όλων των εισαγγελέων, πολύ περισσότερο του Οικονομικού Εισαγγελέα, που αφορά προσωπικά δεδομένα, φορολογικές δηλώσεις, έσοδα κτλ. Εάν λοιπόν ισχύουν όσα ισχυρίζεται, πρέπει να δώσει μια εξήγηση. Πώς τις γνώριζα εγώ τις έρευνες του? Μήπως με ενημέρωνε ο ίδιος, ή μήπως λέει ψέματα και δεν γίνανε αυτές οι κουβέντες? Για την υπόθεση του κυρίου Ελαφούζου, σήμερα εντάχει. Θα πρέπει να είμαι μεγάλος βλάκας να προσπαθώ να επηρεάσω τον κύριο Αθανασίου και να εκτίθεμαι για τον κύριο Αλαφούζο. Όλοι γνωρίζουν ότι ο κύριος Αθανασίου παρακολουθεί τους αγώνες του Παναθηναϊκού ανελιπώς και έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Αλαφούζο. Κάθονται μάλιστα, όπως έχει δημοσιεύσει ο κύριος Κουρτάκης στα παραπολιτικά και φωτογραφίες τους μάλιστα, δίπλα-δίπλα και αποκαλούνται με τα μικρά τους ονόματα. Κατέθεσε ο κύριος Αθανασίου ότι η δέσμευση των λογαριασμών Αλαφούζου αναγκάστηκε να την κάνει, χωρίς καμία άλλη διευκρίνηση. Πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Αθανασίου τι εννοεί με τη λέξη αναγκάστηκε. Πώς μπορεί να εξαναγκαστεί ένας εισαγγελέας? Μήπως τα στοιχεία της υπόθεσης τον υποχρέωσαν να δεσμεύσει τους λογαριασμούς του Αλαφούζου? Μήπως η λέξη εξαναγκάστηκε είναι απολογία του στον κύριο Αλαφούζο, γιατί δεν τήρησε όσα του είχε υποσχεθεί? Μήπως ανέφερε και το δίθεν ενδιαφέρον του Παπαγγελόπουλου για να δικαιολογηθεί καλύτερα στον κύριο Αλαφούζο? Αυτά προς το παρόν σήμερα για την υπόθεση του κύριου Αλαφούζου. Τα υπόλοιπα, πάρα πολλά, πολύ σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα για την υπόθεση αυτή στην προκαταρκτική. Για τον κύριο Σάλα. Για σήμερα και για αυτή την υπόθεση πάρα πολύ λίγα. Για μήνες ο κύριος Αθανασίου μου αναφερόταν στις υποθέσεις του Σάλα. Παρ' όλα αυτά καθυστερούσε να ολοκληρώσει τις έρευνες. Ήθελε να ασκηθούν διώξεις
λίγο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του, γιατί πίστευε ανοήτως ότι μια δίωξη κατά του Σάλα θα του εξασφάλιζε την ανανέωση της θητείας του. Όταν μάλιστα εγώ με απόλυτη ειλικρίνεια του ξεκαθάρισα ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Άριος Πάγος να το ανανεώσει για τρίτη φορά τη θητεία του, άρχισε να προσεγγίζει άλλα ισχυρά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να προσπαθεί να διαπραγματευτεί μαζί τους. Υπάρχουν μάρτυρες για όσα λέω αυτά. Θα τους καλέσω, κύριε Μπουγά, αρκεί να τους καλέσετε. Θα τους προτείνω, θέλω να πω. Θα ακουστούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι μια τρομακτική εμπειρία για μένα και για την οικογένειά μου, αλλά είναι και μια ευκαιρία για την Ελλάδα να δει κύριε τι υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Κύριε Παγγελό, κρίνω λεπτό. Του δημόσιου βίου της χώρας και ειδικά στη δικαιοσύνη. Μάρτυρες μου ο Θεός, δεν ήθελα να ανακατέψω τη δικαιοσύνη εγώ σε αυτή την ιστορία. Αναγκάζομαι να αμυθώ. Ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη από τους συναδέλφους μου που θα πω πράγματα που δεν θα έλεγα ποτέ. Για τις διώξεις κατά του Σάλα θα είχε ενδιαφέρον να κληθεί και ο κύριος Σάλας. Δεν ανοίξω το σιδηράκι, κύριε Μπουγά, δεν θα ανήκω ως μάρτυρας. Να σας πει τι συνέβη με τις υποθέσεις του, αλλά και οι νομικοί του σύμβολοι. Ξέρουν καλά το θέμα. Εγώ τι λόγο είχα να προστατεύσω το Σάλα, έναν μεγάλο τραπεζίτη, όταν ο ίδιος ο Αθανασίου ισχυρίζεται ότι απεχθάνομαι και μισώ τους τραπεζίτες. Για τον κύριο Παπαχρήστο τώρα. Αλήθεια, πώς μπορεί ένας εισαγγελέας να κατασκευάσει στοιχεία για υπόθεση φοροδιαφυγής, όπως είπε, χωρίς να ντρέπεται ο κύριος Αθανασίου. Δεν μιλάμε για ψευδομάρτυρες, μιλάμε για έγγραφα και για εισοδήματα. Πώς μπορεί να τα κατασκευάσει ένας εισαγγελέας αυτά? Μήπως έχει σχετική τεχνογνωσία ο κύριος Αθανασίου και εμείς την αγνοούμε? Η αλήθεια για τον κύριο Παπαχρήστο είναι τελείως διαφορετική. Ο κύριος Αθανασίου ο ίδιος μου είπε ότι έχει πληροφορίες για ένα κρυφό λογαριασμό του και με ρώτησε κουτοπώνυρα. Οι εισαγγελείς που με ακούν καταλαβαίνουν τι εννοώ, γιατί ξέρουν το ύφος του. Αν με ενδιαφέρει αυτή η πληροφορία και αν η αξιοποίησή της θα τον βοηθούσε στην ανανέωση εισιτήριος του. Του διευκρίνησα για άλλη μία φορά ότι πρέπει να το πάρει απόφαση. Ότι δεν μπορεί να ανανεωθεί η θητεία του. Δεν μπορεί να παραμείνει 6 χρόνια στη θέση του οικονομικού εισαγγελέα. Δεν δίστασα να του πω ότι η επιμονή του να παραμείνει στη θέση του οικονομικού εισαγγελέα για 6 χρόνια είναι παρεξηγήσιμη και έχει αρχίσει να συζητιέται. Τέλος, δεν παρέλειψα να το πω ότι με τον Γιώργο Παπαχρήστο είχα μία καλή σχέση και γι' αυτό του είπα να κάνει τη δουλειά του και να μην τον αδικήσει. Αυτά προς το παρόν και για τον κύριο, προς το παρόν για τον κύριο Αθανασίου. Λίγη υπομονή και για τις υποθέσεις Αλαφούζου, Σάλα Παπαχρήστου και για τις άλλες που αναφέρει στην κατάθεσή του και για άλλες που δεν αναφέρει, θα υπάρξουν πολλές και ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις. Όπως παραδείγματος χάρη τώρα μου ήρθε για την υπόθεση Siemens. Όχι μόνο για το χειρισμό της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας. Εγώ την είχα παραγγείλει τότε αυτή. Σκευωρία ήταν κι αυτή. Αλλά και για τις διαρροές που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της έρευνας προκειμένου να πλήξουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Το επαναλαμβάνω, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, για να πλήξουν την οικογένεια Μητσοτάκη. Στόχος βέβαια τότε ήταν η κυρία Μπακογιάννη, η οποία προετοιμαζόταν για την αρχηγία. Φαινόταν ότι η Νέα Δημοκρατία θα χάσει εκλογές και θα ακολουθούσε διαδοχή. Βέβαια τα σμπάρα κατά λάθος. Κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω την ανοχή σας. Έχω πολλά να πω ακόμα. Σας είπα ότι θα υπάρξει ανοχή. Συνεχίστε. Το κουδούνι, με συγχωρείτε. Όχι, κανένα πρόβλημα. Συνεχίστε εσείς, κανονικά. Νομίζω πως ενδιαφέρουν αυτά το ελληνικό κοινοβούλιο που λέω και αυτά που θα πω ακόμα μετά. Επαναλαμβάνω, στόχος βέβαια τότε των διαρροών ήταν η κυρία Μπακογιάννη. Όμως τα σμπάρα πήρανε και το σημερινό πρωθυπουργό. Θυμάστε τις διαρροές, δεν θέλω να τις υπενθυμίσω. Εγώ δεν μ' αρέσει. Την οργισμένη αντίδραση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπήρξε οργισμένη αντίδραση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και θα αποκαλύψω και πώς σταμάτησαν οι διαρροές. Ακόμα και υπάρχουν μάρτυρες εν ζωή για την οργισμένη αντίδραση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τις διαρροές.
Δεν μπορώ όμως να μην πω, ακόμα έχουν στα αυτιά μου οι λέξεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πρέπει να σταματήσει τις διαρροές αυτός ο αλητήριος. Και τελειώνω με τον κύριο Αθανασίου. Τι αξιοπιστία μπορεί να έχει ένας εισαγγελέας που εξαπατά την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την υπηρεσία του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους συναδέλφους του και δεν ξέρω ποιους άλλους ακόμα, και αντί να συμμετάσχει σε διεθνές συνέδριο και να εκπροσωπήσει τη χώρα του σε μια υπόθεση που συγκλονίσει τον πλανήτη, σε μια υπόθεση που υπάρχουν νεκροί, αυτός να την κοπανάει και να πάει σε κρυφές διακοπές. Τα προσωπικά του δεν με ενδιαφέρουν. Είμαι αρκετά φιλελεύθερος άνθρωπος, παρότι υπουργός αριστεράς. Η μόνη μου σχέση με τη φιλελεύθερη παράταξη, ότι είμαι φιλελεύθερος άνθρωπος. Με ενδιαφέρει μόνο η υπηρεσιακή του συμπεριφορά και η αξιοπιστία του. Ή μάλλον η αναξιοπιστία του. Και αυτές θα τις αναλύξω, θα τις αναδείξω αναλυτικά στα επόμενα στάδια. Από τη σατανική μεθόδευση όμως για τη συγκάλυψη ξέπλυμα άλλου ενός μεγάλου σκανδάλου, του σκανδάλου της Λίσας Λαγκάρ, δεν ήταν δυνατόν να μην έχει συμμετοχή η κυρία Ράικου. Υπενθυμίζω επί Τροχάδη. Η κυρία Ράικου παραιτήθηκε 24 Τρίτου του 17. Στην επιστολή παραίτησής της δεν αναφέρει τίποτα για μένα, τίποτα για Ρασπούτιν, τίποτα για οποιαδήποτε πίεση παρέμβαση στο έργο της. Απεναντίας, χαρακτηρίζει την ΟΒΑΡ της κορονίδα των σκανδάλων, αναφέρεται σε διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς, ενδεχομένως και σε πολιτικούς, αναφέρεται σε μαύρο πολιτικό χρήμα 28 εκατομμυρίων ευρώ και ισχυρίζεται ότι την έχουν στοχοποιήσει διεφθαρμένη κρατική λειτουργή και τα μεγάλα συμφέροντα στον χώρο της υγείας. Ο Ρασπούτιν δεν είχε πλημμυρίσει τότε τη φαντασία και τη σκέψη της. Εκτός αν εννοεί ότι εγώ ήμουνα σε συνεργασία με τον κύριο Φρουζή. Γι' αυτό δεν με έχετε κατηγορήσει ακόμα, έχετε περιθώριο. Μετά έπαω 18 μήνες, όταν αποκαλύφθηκε ότι σε κοινό λογαριασμό της υπήρχαν εβάσματα της Νοβάρτης, η κυρία Ράικου πανικοβλήθηκε. Απόλυτα κατανοητό. Στο λογαριασμό της εισαγγελέως που ερευνά την κορονίδα των σκανδάλων, όπως η ίδια χαρακτήρισε το σκάνδαλο, η Νοβάρτης έχει στείλει χρήματα. Και όχι μία, όπως λένε ψέματα, όχι δύο, τρεις φορές. Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει νόμιμη, έστω κατ' επίφαση, αιτία. Η σύμβαση που θα δικαιολογούσε τα εμβάσματα της Νοβάρτης είχε καταστραφεί από πλημμύρα στο υπόγειο της Ράικου. Πανικόβλητη πλέον η κυρία Ράικου άρχισε να διαρρέει μετά από 18 μήνες στον τύπο ότι υπάρχει δήθεν ένας Ρασπούτης στον χώρο της δικαιοσύνης. Η ίδια, προσέχτε, και μετά από 18 μήνες δεν τολμούσε επώνυμα να δηλώσει ανοησίες για Ρασπούτιν. Μετά 3 χρόνια η κυρία Ράικου στην Προκαταρκτική Επιτροπή αναγκάστηκε να παραδεχτεί, προσέξτε με λίγο, κάποιος θέλω να μ' ακούσει τέλος πάντων σε αυτόν τον τόπο. Αναγκάστηκε λοιπόν μετά 3 χρόνια ότι μία και μοναδική φορά πριν από 15 χρόνια, το 2005, είχα αυτοποκληθεί Ρασπούτιν μπροστά της, αλλά μόνο αυτή το άκουσε, κανένας άλλος. Ταλανίζεται ο τόπος, ταλανίζεται η δικαιοσύνη. Διώκομαι ανηλαιώς, γιατί πριν 15 χρόνια είπα στη Ράικο ότι είμαι Ρασπούτιν και το θυμήθηκε τώρα. Έχω πολύ δρόμο με την κυρία Ράικο. Κανένας εισαγγελέας, κανένας δικαστής από τους χιλιάδες Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς, κανένας Έλληνες από τα εκατομμύρια Ελλήνων δεν έχει ακούσει και δεν γνωρίζει τίποτα για το Ρασπούτιν. Μόνο η Ράικου το άκουσε, όπως είπαμε, πριν 15 χρόνια, μια φορά στο γραφείο μου. Και τα περί έλλειψη ιστορικών γνώσεων, μην τα επαναλάβω, τα είχα πει, γελιοποιούν την κουβέντα, αλλά πιο πολύ γελιοποιεί τη ίδια που λέει τέτοια ψέματα. Αυτά που θα αποκολληθούν και προκύπτουν από τις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας, την οποία νομίμως έχω πρόσβαση πλέον, με αίτησή μου παίρνω τα πρακτικά, θα είναι συγκλονιστικά. Για ορεκτικό, σήμερα θα σας ενημερώσω, όπως προκύπτει από τη δικογραφία που έχω νομίμως, όσο μέρος έχω, γιατί να σκεφτείτε τόσο γρήγορα πάτε τη διαδικασία σε βάρος μου για να με εξουστενώσετε, που ακόμα δεν έχω πάρει κατάθεση του κυρίου Παπά. Και όμως έρχομαι να. Ο οποίος είπε για το Μιονί, κατέθεσε για το Μιονί. Και όμως έρχομαι εγώ να αντικρούσω τις κατηγορίες. Δεν πειράζει, έχω χρόνο. Και στο ειδικό δικαστήριο ακόμα να πάω, θα έχω περισσότερο χρόνο. Και εκεί οι διαδικασίες θα είναι αδιάβλητες.
Για ενδεικτικό λοιπόν σήμερα σας ενημερώνω ότι όταν παραιτήθηκε η κυρία Ράικου, είχε ενημερωθεί ότι θα παραλάμβανε τα ονόματα γιατρών που τα έπαιρναν από την Οβάρτης. Τα σχετικά έγγραφα τα παρέλαβε η κυρία Ράικου πριν ακόμα αποχωρήσει από τη θέση της αγγελέως διαφθοράς. Άρα, η κυρία Ράικου ήξερε για τα εμβάσματα και ήξερε επίσης ότι δεν μπορούσε να τα δικαιολογήσει. Επειδή λοιπόν είχε τη φωλιά της λερωμένη, μετά την παρέτησή της, προσπάθησε να διατηρήσει καλές σχέσεις μαζί μου. Δεν συναντηθήκαμε μόνο μία φορά όπως αναγκάστηκε να παραδεχθεί στην κατάθεσή της στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Κύριε Πλεύρη, είπατε ότι στον κύριο Κοντονία στείλε μήνυμα, ενώ εμένα όχι. Εμένα με έβλεπε κατηδίαν. Έτσι. Και υπάρχουν μάρτυρες. Του Κοντονή του Σλαμίνα γιατί ντρεπόταν πραγματικά. Τον είχε επισκεφθεί πριν παρέτηθε, όπως είχε επισκεφθεί και εμένα. Αλλά τι να λέω τώρα, θα χάσουμε το χρόνο μας. Αφήστε, έχω να πω άλλα πολύ σημαντικότερα. Συναντηθήκαμε λοιπόν όχι μία, συναντηθήκαμε δύο ή τρεις φορές τουλάχιστον. Σε γεύματα δύο-τριών ατόμων εκτός από εμάς τους δύο. Σε γεύματα που δεν ήταν τυχαίες κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά τα προκάλεσε η ίδια, όπως και η ίδια διάλεξε για τους συνδετημόνες, για συνδετημόνες πρόσωπα που εμπιστευόταν η ίδια. Εμένα ήξερε ότι εγώ δεν μιλάω, ήξερε ότι εγώ είμαι βλάκας και ρομαντικός. Δεν ήξερε όμως την αντίδραση ενός βλάκα και ενός ρομαντικού. Και αυτοί και άλλοι θα τη δουν τώρα την αντίδραση του βλάκα και του ρομαντικού. Για όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν μάρτυρες. Κύριε Πλεύρη, εμένα με πήρε και τηλέφωνο στη γιορτή μου μετά 6 μήνες, τον Οκτώβριο του 2017, για να μου ευχηθεί. Ολοκληρώνω σύντομα με την κυρία Ράικου για να δείτε τι παιχνιδάκια παίζονται. Στις 23/9/19, τώρα, πριν 6 μήνες, η κυρία Ράικου, λίγο πριν γίνει η προκαταρκτική σε βάρος μου, η κυρία Ράικου κατέθεσε σε δύο δόσεις στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση Νοβάρτης και για το Ρασπούτιν κτλ. Στην πρώτη κατάθεσή της δεν αναφέρει τίποτα για τον Ρασπούτιν. Επιστρέφει όμως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της και την αποχώρησή της από τον Άριο Πάγο, γιατί τελικά πρέπει να έχει χιούμορ. Όπως ισχυρίζεται, ξέχασε να αναφερθεί στον Ρασπούτιν. Προσέξτε. Καλείται να καταθέσει σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για παρεμβάσεις του Ρασπούτιν και ξεχνάει να αναφερθεί σε αυτόν. Όλος ο τόπος εξαιτίας της και εξαιτίας των διαρροών της ασχολείται για πολλούς μήνες με τον Ρασπούτιν. Αλλά η κυρία Ράικου ξεχνάει να αναφέρει οτιδήποτε για τον Ρασπούτιν όταν καλείται να καταθέσει για αυτόν. Τελικά, πολύ ξεχασιάρα είναι η κυρία Ράικου. Ξέχασε τον Ρασπούτιν, ξέχασε τα εμβάσματα της Νοβάρτης και έχει ξεχάσει και άλλα πολλά ακόμα. Δεν πειράζει, όλα θα της τα υπενθυμίσω εγώ. Επίσης, στη δεύτερη κατάθεση της η κυρία Ράικου αναφέρεται για πρώτη φορά στο Σάμπι Μιονί και στην αντιδικία με τη Γιάννα Παπαδάκου. Η αναφορά της σε ιδιωτική ανταδικία δεν έχει καμία λογική συνάφεια με την υπόλοιπη κατάθεσή της αρχική και συμπληρωματική. Έχω σημειώσει εδώ να πω τι ακριβώς είπε. Είπε πράγματα που δεν διανοείται, που δεν μπορεί να τα ξέρει μία τρίτη εισαγγελέας. Είναι αποκαλυπτικό όμως αυτό το σημείο και αποδεικτικό ταυτόχρονα της συμμορίας και των μεθόδων που πραγματικά υπάρχει για να συγκαλύψει, να ξεπλύνει και το σκάνδαλο της Νοβάρτης αλλά και το σκάνδαλο της λήξης της Λαγκάρ. Είναι ολοφάναρο ότι η κυρία Ράικου, όπως και ο κύριος Αθανασίου, είναι σε συνονόηση με τον κύριο Μεωνή και προσπαθούν να δικαιολογήσουν την κλήση τους στην Προκαταρκτική Επιτροπή, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση με το Μιονί. Παρ' όλα αυτά, με αναφορές της Ράικου και του Αθανασίου, προετοιμάζεται το έδαφος. Υπάρχει και ο Κουρτάκης στα παραπολιτικά, ένα χρόνο πριν, μιλάει για την κατάθεση Μιονί, μιλάει για τις κασέτες που έχει σε βάρος μου, τις παράνομες. Αν λοιπόν υπάρχουν δημοσιεύματα, ενέργειες που δείχνουν συμμορία, αλλού πρέπει να τις ψάξετε. Αν υπάρχουν 4 δημοσιεύματα της Δημοκρατίας και ένα της Παπαδάκου, εγώ έχω 3 πάκους μέχρι εδώ στο σπίτι μου κρατήσει πρωτοσέλιδα που στοχοποιούν εμένα και αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα. Προαναγγέλουν τι θα συμβεί. Ποιος νοσηρός νους θα συντονίζει
και καθοδηγεί αυτούς δημοσιογραφίσκους, εισαγγελίσκους και επιχειρηματίες. Όπως είπα, την κατάθεση του Μιονή αλλά και του κυρίου Αθανασίου, πριν ακόμα φανεί κάτι στον ορίζοντα, τι έχει προαναγγείλει ο κύριος Κουρτάκης στα παραπολιτικά. Ο κύριος Κουρτάκης ή διαθέτει το θείο χάρισμα της ενόρασης ή είναι γίγας, τουλάχιστον στην δημοσιογραφία. Στην εξέλιξη αυτής της ιστορίας θα δούμε ποιοι είναι οι εκβιαστές και ποιοι τα θύματα. Θα δούμε ποιοι είναι οι συμμορίτες. Εγώ πλέον θα τους αποκαλώ ληστοσυμμορίτες. Έτσι για να παίξω. Γιατί ληστεύουν τον ελληνικό λαό. Και τελειώνω με τον κύριο Μιονή. Ο Μιονή, σύμφωνα με δημοσίευμα του τύπου, ήταν ή είναι συνεταίρος ή συνεργάτης του Σταύρου Παπασταύρου, φίλου, συμβούλου και συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά. Ο Μιονή, σύμφωνα πάντοτε με δημοσίευματα του τύπου, φέρεται να διαχειρίζεται με τις εταιρείες του και τους συνεργάτες του το 55% των συνολικών καταθέσεων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ δολαρίων της λίστας Λαγκάρ. Τώρα βέβαια ισχυρίζεται ότι αυτό δεν ισχύει, διότι είναι ψέματα και κατασκεύασμα. Όμως υπάρχει κατάθεσή του στο κλιμάκιο της προκαταρκτικής, νομίζω. Θα το πάω στον κύριο Μπουγάτη τις επόμενες μέρες. Υπάρχει όμως ομολογία του στο κλιμάκιο της εξεταστικής που είχε συσταθεί το 2013, που ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλη και ο κύριος Καλατζής, που εκεί λέει ναι, είμαι διαχειριστής. Θα διαλέξετε σήμερα πότε λέει αλήθεια ο κύριος Μιονή και πότε λέει ψέματα. Το Μιονή το συνάντησα για πρώτη και μοναδική φορά πριν 4 χρόνια στο γραφείο του Νίκου Παπά. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και επίμονα αιτήματα του ίδιου το Μιονή. Όπως δεν με ενημέρωσε ο κύριος Παπάς, είχε μεσολαβήσει και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ. Στην αρχή αρνήθηκα να συζητηθώ με το Μιονή. Ομολογώ ότι είχα επηρεαστεί αρνητικά από όλα τα δημοσιεύματα στον τύπο και τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο για την εμπλοκή του στη λίστα Λαγκάρ και την εγγένεια επιχειρηματική του δραστηριότητα. Επίσης, σύμφωνα με την περιουσιακή ατμόσφαιρα, την οποία την τροφοδοτούσε και ο ίδιος, είτε με δηλώσεις του είτε με διαρροές του, εφαίρετο να έχει σχέσεις με μυστικές υπηρεσίες. Δέστε τα δημοσιεύματα εκείνης εποχής. Εγώ τότε είμαι συνταξιούχος, να ξέρετε, δεν έχω σχέση με αυτά. Επιπλέον, είχε γραφτεί στον τύπο ότι μαγνητοφώνησε ή επιχείρησε να μαγνητοφωνήσει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλατζή από τη Νέα Δημοκρατία και την κυρία Κωνσταντοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ τότε, όταν τον εξέτασαν ως μάρτυρα για την υπόθεση Λαγκάρ, το 2012 ή το 2013. Η εξέταση αυτή έγινε, όπως είπα, το 2012 και το 2013. Εγώ τότε ήμουν συνταξιούχος. Ήδη 3 χρόνια. Έγινε υπουργός μετά άλλα 3 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν κυβέρνηση. Εγώ, μάλλον, δεν είχα γνωρίσει και τον Αλέξη Τσίπρα τότε. Η μόλι τον είχα γνωρίσει. Επομένως, η έρευνα του Ελληνικού Κοινοβουλίου για τη λίστα Λαγκάρ, του Παπαστάβου και το Μιονή δεν είναι έργο δικό μου και της εγκληματικής μου οργάνωσης, όπως ξεδιάτροπα ισχυρίστηκε το 2020 ο κύριος Μιονή μετά από 8 χρόνια. Θυμάμαι ότι το 2013 ο κύριος Μιονή είχε αρνηθεί να εμφανιστεί στην Επιτροπή επειδή θεωρούσε ότι ήταν μέλη της ακροδεξιά στοιχεία και ναζιστές. Τελικά δέχτηκε να εξεταστεί από κλιμάκιο της Επιτροπής στο Ισραήλ για να μην εμφανιστεί ενώπιον των ακροδεξιών, με τον όρο να μην συμμετάσχουν στο κλιμάκιο συγκεκριμένα πρόσωπα. Παρόμοια συμπεριφορά και ασέβεια στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου επέδειξε και κατά την πρόσφατη κατάθεσή του στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Υποχρέωσε τον κύριο Πλεύρη να δηλώσει ασθένεια για να μην είναι παρόν όταν θα κατέθεται, γιατί και αυτόν τον θεωρεί να ζει. Ο κύριος Πλεύρης όμως έκανε το λάθος να εμφανιστεί την ίδια μέρα στο Μέγκα. Έτσι έγινε αντιληπτή η προσχηματική ασθένεια Πλεύρη και η ικανοποίηση της εξευθελιστικής για το Ελληνικό Κοινοβούλιο απέτηση του Μιονή. Μιας απέτησης που θα εξασφάλιζε να έρθει να καταθέσει και να πει τα ψέματα και τους παραλογισμούς σε βάρος του Παπαγγελόπουλου 4 χρόνια μετά τη συνάντησή μας. Ας επανέλθουμε όμως στη συνάντηση Παπαγγελόπουλου Μιονή. 10 Μαρτίου του 2016.
Όπως ήδη ανέφερα, εγώ στην αρχή δεν ήθελα να συναντηθούμε. Τελικά δέχτηκα να συναντηθούμε, επειδή ο κύριος Παπάς επικαλέστηκε λόγους εθνικού συμφέροντος τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδος-Ισραήλ και το ενδιαφέρον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Τη συνάντηση την είχα λησμονήσει εντελώς, γιατί για μένα δεν είχε κανένα ενδιαφέρον. Μου την επανέφεραν στη μνήμη διάφορα δημοσιεύματα γνωστών για την εκτέλεση συμβολέων και ειδικές αποστολές που αναλαμβάνουν εντύπων του Σαββατοκύριακου. Είναι αυτό που είπα πριν για τον κίτρινο τύπο του Σαββατοκύριακου. Στην αρχή δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Θεώρησα ότι ήταν άλλη μία από τις πολλές προσπάθειες που έκαναν οι γνωστοί εκβιαστές ή οι υπάλληλοι γνωστών αφεντάδων να με πνίξουν. Μετά από λίγο όμως, ανέφεραν στις ευθύς καταθέσεις τους τον Ιωνή, εισαγγελείς Ράικου και Αθανασίου. Ήταν προφανές πλέον ότι τα μικρής κυκλοφορίας έντυπα του Σαββατοκύριακου με τα ευτελήρη προγραφήματά τους προετοίμαζαν μαζί, δυστυχώς με την κυρία Ράικου και τον κύριο Αθανασίου, προετοίμαζαν την κατάθεση του Ιωνή και τον διευκόλυναν στην προσπάθειά του να ξεπλύνει ένα άλλο πολύ μεγάλο σκάνδαλο, την τεράστια φοροδιαφυγή της λίστας Λαγκάρ. Μου προκάλεσε τεράστια θλίψη ότι οι εισαγγελείς Ράικου και Αθανασίου, που είχαν αποστολή την καταπολέμηση της διαφθοράς, του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος, της μεγάλης φοροδιαφυγής, να συνεργάζονται τόσο απροκάλυπτα με το Ιωνή για να εμφανίσουν και το μέγα σκάνδαλο της λίστας Λαγκάρ ως και βορεία δική μου. Με αυτές λοιπόν τις απροκάλυπτες μεθοδεύσεις, κλήθηκε ο Ιωνή να καταθέσει στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Παράνομα και αντισυνταγματικά. Το είπα, απλά το υπενθυμίζω. Η Επιτροπή για άλλο πράγμα συγκροτήθηκε, το άρθρο 86 είναι σαφές, καμία έρευνα δεν μπορεί να γίνει σε βάρος μου, καμία προκαταρκτική, αν δεν υπάρχει απόφαση βούλης. Παρ' όλα αυτά εμείς ερευνούμε τα πάντα. Τα πάντα. Αρκεί να βρούμε κάτι για τον Παπαγγελόπουλο, που ξέρουμε πως δεν θα βρούμε. Χρόνο θα κερδίσουμε. Για να λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Παπαγγελόπουλος σκευωρούσαν. Το ηθικό πλεονέκτημα θα σας φάει. Επειδή όπως ανέφερα προηγουμένως είχα λησμονήσει τη συνάντηση με τον Ιωνή, ζήτησα από τον κύριο Παπά να μου θυμίσει το περιεχόμενο της συνομιλίας μας. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μου υπενθύμισε ο κύριος Παπάς και όσα μπόρεσα να καλέσω από τη μνήμη μου, η συνάντηση κράτησε πολύ λίγο. Πάνω κάτω μισή ώρα. Λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Όταν έφτασα στο γραφείο του Παπά, ο Ιωνή ήταν ήδη εκεί. Δεν ξέρω πόση ώρα και τι είχα συζητήσει με τον Παπά. Λίγα λεπτά μετά την άφηξή μου στο γραφείο του κυρίου Παπά, κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κύριο Ιωνή. Με πολύ έντονο ύφος, σχεδόν σε έξαλλη κατάσταση, ζητούσε να παρεύουμε σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, γιατί θεωρούσε ότι οι Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς είναι σφόδαρα αντισημίτες. Επίσης κατηγόρησε, τότε άλλον είχε για αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Έχω και τα χαρτιά από μήνυσή του. Υπομονή να έχετε. Θα τα αφήσω να τα διαβάσετε για να ευθυμείτε όταν έχετε μελαγχολία. Επίσης κατηγόρησε τον κύριο Βορύδη, σημερινό υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Φιλιππάκη, που εγώ μόλις τον είχα γνωρίσει τότε. Και μάλιστα εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας τον είχα γνωρίσει. Μου τον είχα στείλει για να τον βοηθάω λίγο στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κατά τα άλλα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τι είπατε, δεν σας άκουσα. Κύριε Παπαγγελόπουλο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Σας παρακαλώ. Σεβασμός στον κύριο Παπαγγελόπουλο. Παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ανησυχείτε. Το βασανιστήριο σήμερα για μερικούς κοντεύει να τελειώσει. Αλλά το μεγάλο βασανιστήριο αρχίζει την προκαταρκτική. Και εύχομαι ολόψυχα να πάω στο ειδικό δικαστήριο για να συνεχίσω να σας βασανίζω με την αλήθεια και την ουσία της υπόθεσης. Επίσης είπα κατηγόρηση τον κύριο Βορύ και τον κύριο Φιλιππάκη, τα είπα αυτά, το οποίο επαναλαμβάνω τον είχα γνωρίσει 2 μήνες πριν. Κατάλαβα, είναι υπαρχηγός μου στην εγκληματική οργάνωση, που είχε στηθεί από το 2013 η εγκληματική οργάνωση. Και ποιος μου το γνώρισε, το Φιλιππά και εμένα. Σας το είπα. Υψηλοί νεοδημοκράτες, για να τον διευκολύνω την εφημερίδα του σε ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλοι μου ζητάνε βοήθεια, όλοι με εκμεταλλεύονται και μετά εσχρά με κατηγορούν. Είπε μάλιστα για τον κύριο Φιλιππά και τον κύριο Βορύδη, τα έχω και σε χαρτιά, τα καταθέσω σε λίγο, είπα, ότι είναι μέλη διεθνούς ναζιστικής οργάνωσης,
οι οποίοι επειδή ήταν Εβραίος, για πολλά χρόνια τον καταδιώκουν και επηρεάζουν την ελληνική δικαιοσύνη σε βάρος του. Από το 20 και μετά, αυτά τα κάνω εγώ, αντί του κύριου Βορύδη. Ο κύριος Παπάς, ο οποίος είχε καλύτερη σχέση, τον γνώριζε, προσπάθησε να τον ηρεμήσει, αλλά μάταια. Εγώ ελάχιστα συμμετείχε στη συζήτηση. Εκτός από την αρνητική προδιάθεση που είχα για το Μειονί, για τους λόγους που σας προανέφερα, η έξαλλη συμπεριφορά του και η ακατανόητη παράλογη ισχυρισμή του για τις ημίτες, εισαγγελές, δικαστές, ναζιστές, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εκδότες, μ' είχαν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι κάτι δεν πάει καλά στην ιστορία αυτή. Επικαλέστηκα φόρτο εργασίας και επιχείρησα 2-3 φορές να αποχωρήσω από το γραφείο του κυρίου Παπά. Αλλά ο κύριος Παπάς με απέτρεπε με κρυφά νοήματα και μου ψιθύριζε το όνομα Νετανιάχου, μη Νετανιάχου. Δηλαδή, κάνε υπομονή. Στα νοήματα του κυρίου Παπά απαντούσε επίσης με κρυφά νοήματα. Παρακαλώ. Να μην τα επαναλάβω τώρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Και τι είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Προσέξτε, εγώ αυτά που λέει για τον κύριο Βορύδη τα θεωρούσα νοησίες. Αυτά που λέει για μένα, εσείς τα υιοθετείτε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Επειδή ούτε ο κύριος Παπάς, ούτε εγώ υιοθετήσαμε τις θεωρίες συνωμοσιολογίας για αντισημίτες, ναζιστές, δικαστές, βουλευτές που τον καταδιώκουν, και επειδή κυρίως αρνηθήκαμε να παρεύουμε στη δικαιοσύνη όπως επιτακτικά μας ζητούσε, ο Μειονί απεχώρησε σε πιο έξαλλη κατάσταση από όταν ήταν όταν τον βρήκα και οργισμένος πλέον μας απείλησε. Δεν ξέρετε τι Εβραίος είμαι εγώ. Με λάθος Εβραίο θα βάλατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Προηγουμένως τον είχαμε διαβεβαιώσει ότι στην ελληνική δικαιοσύνη δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης και ότι είναι άδικες και παράλογες κατηγορίες που εκτόξευε κατά Ελλήνων δικαστών και εισαγγελέων. Για τον κύριο Βορύδη, μάλιστα, για να γλιτώσουμε από το μυρμύρ του, του είπαμε, πήγαινε πέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και για τον κύριο Φιλιππάκη να διευθετήσει συμβαστικά τις διαφορές και τις δικαστικές διενέξεις που είχε μαζί του. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε ένα σημαντικό στοιχείο που δεν το μάθαινα αν δεν το έλεγε ο ίδιος ο Μειονί. Καλά, όταν ολοκληρώσω τη μελέτη των καταθέσεων. Αυτά τα βρήκα τώρα επί τροχάδιν, αγωνιώντας να προλάβω. Ξέρετε, τη σημερινή εμφάνισή μου την αντιμετώπισα σαν έφηβος που θα πάει την πρώτη πενθήμερη το πρώτο ραντεβού. Μη συμβεί κάτι και δεν έρθω. Μην αρρωστήσω. Ήθελα να τα πω. Να τα ακούσετε. Πιστέψτε με. Ξέρετε, όταν πάμε το πρώτο ραντεβού ή πάμε την πρώτη πενθήμερη, λέμε αχ, μην τύχει κάτι και δεν πάω. Έτσι ένιωθα κι εγώ. Μην αρρωστήσω, μην χτυπήσω και δεν μπορέσω να έρθω. Γιατί μετά βέβαια θα πιάνετε και θα λέγατε φοβήθηκε και δεν εμφανίστηκε. Γνωστή η τακτική σας. Είδα λοιπόν σε ένα σημείο της κατάθεσης του Μειονί ότι όταν έφυγε, έξαλλος με τον τρόπο που σας είπα, μόνος του το λέει, επέστρεψε την ίδια μέρα μετά από λίγο στο γραφείο του κυρίου Παπά και του παρέδωσε σημείωμα με τα αιτήματά του. Ο Μειονί το λέει. Δέστε τον κύριε Μπουγά, εσείς είστε πρόεδρος. Θα το έχετε δει, με βέβαιος. Αγνοούσα αυτή τη λεπτομέρεια. Την πληροφορήθηκα όταν έλαβα αντίγραφα της χάρτης του Μειονί. Είναι πρωτοφανές, τρομερό, ανεξήγητο αυτό που συμβαίνει. Όλοι οι εκβιαζόμενοι από μένα, ο Μειονί, η Τσατάνη, η Ράικου, Αθανασίου, συναντώνται με δική τους πρωτοβουλία, με τον εκβιαστή τους και εκβιάζονται από αυτόν. Μόνοι τους έρχονται. Μόνος τους ξαναγυρνάει. Στην περίπτωση του Μειονί, ο εκβιαζόμενος έστρεψε να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος, του δίθεν εκβιασμού του, πάλι με δική του πρωτοβουλία για να συνεχιστεί ο εκβιασμός του. Ο εκβιασμός σε βάρος του. Δεν υπάρχει λοιπόν παραμικρή αμφιβολία ότι η συνάντηση των τριών μας στο γραφείο του Παπά έγινε με πρωτοβουλία του Μειονί και όχι του Παπά η δική μου για να ζητήσει να υπάρξει πολιτική παρέμβαση υπέρ της δικαιοσύνη. Και μολονότι του την αρνηθήκαμε, επέστρεψε για να επιμείνει και να υποβάλει σημείωμα με τα παράνομα αιτήματά του. Από τότε πέρασαν 4 χρόνια. Και ξαφνικά ο Μειονί θυμήθηκε, του θύμισαν ότι στη μοναδική συνάντηση που είχαμε τον εκβίασα και ότι είμαι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης με μέλη εισαγγελείς, δικαστές, εκδότες, δημοσιογράφους που μεθόδευαν δημοσιεύματα και δικαστικές. Είπε αυτά τα πράγματα ο κύριος Πλεύρης και αναρωτιόμουν, είναι δυνατόν να τα λέει ένας νέος άνθρωπος που μεθόδευαν δημοσιεύματα και δικαστικές διώξεις σε βάρος του ιδίου και των συνεργατών του Παπασταύρου και μεταξά.
Κυρίες και κύριοι, τα δημοσιεύματα για τη λίστα Λαγκάρ, το Μιονί, τον Παπασταύρου και τον Μεταξά από την εφημερίδα Δημοκρατία του εκδότη Φιλιπάκη, αλλά και άλλων εφημερίδων και διαφόρων δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και η κυρία Παπαδάκου, ξεκίνησαν το 12, ίσως και λίγο πιο πριν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε ένα μικρό κόμμα. Εγώ ήμουν ήδη συνταξιούχος από το 9 και μέχρι να γίνει υπουργός πέρασαν άλλα 3 χρόνια, 4. Δεν γνώριζα, όπως σας είπα, ούτε τον Αγγελή, ούτε τον Φιλιπάκη, ούτε τον Ντάρκα, ούτε όλους αυτούς. Ακόμα και τον Αλέξη τον Τσίπρα, ζήτημα να τον είχα γνωρίσει τότε. Παρ' όλα αυτά, ο Μιονί ισχυρίζεται ενώπιση προκαταρκτής επιτροπής ότι τα δημοσιεύματα και οι έρευνες για τη λίστα Λαγκάρ, τον Παπασταύρου, τον Μεταξά και τον ίδιο, ήταν έργο δικό μου και της εγκληματικής μου οργάνωσης. Ήταν σκευωρία. Και ακούστε, θα μας τρελάνει όλους. Και πρόβα τζενεράλε, λέει, για την υπόθεση Νοβάρτης. Το 12, εγώ λοιπόν έστησα τη λίστα Λαγκάρ, που από αυτήν η Γερμανία και η Γαλλία πήραν 5 και 2 δις, 3, ξέρω εγώ. Εμείς δεν πήραμε τίποτα, αλλά βέβαια εμείς είχαμε εισαγγελέα οικονομικού κλιμάτου στον κύριο Αθανασίου. Δεν προλάβαινε να ασχοληθεί. Πήγαινε διακοπές. Λέει λοιπόν ότι το έστησα εγώ αυτό το 12 και το 13 και ότι ήταν και πρόβα τζονεράλε για την Νοβάρτης. Λέει αυτά τα πράγματα μπροστά σε Έλληνες βουλευτές. Και η Επιτροπή τον ακούει. Ενώ έπρεπε να ακολουθήσει την αυτόφορη, είναι τόσο προφανές το ψέμα και η ψευδορκία, έπρεπε να ακολουθήσει την αυτόφορη διαδικασία. Να καλέσει επί τόπου τους αστυνομικούς με τις μπλε στολές ή έστω κάποιους άλλους με άλλο χρώμα αφίεσης για τα περαιτέρω. Προτίμησε όμως η πλειοψηφία της να τον ακούσει με θρησκευτική ευλάβεια, να τον εθαρρύνει, να λέει όλα αυτά και να τον προστατεύσει σε όλη τη διάρκεια της κατάθεσής του. Με αυτή την κατάθεση καλείται σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο να διευρύνει το κατηγορητήριο σε βάρος μου. Όλη η κατάθεση είναι γεμάτη φεδρά ψέματα και παραλογισμούς. Προσέξτε, αν δεν τα έχετε προσέξει όσοι συμμετέχουν στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Κατέθεσε ενόρκως ότι προσέφυγε στα αγγλικά δικαστήρια εναντίον του Φιλιπάκη, και της Παπαδάκου, γιατί λέει φοβόταν τον Παπαγγελόπουλο και την εγκληματική ομάδα από εισαγγελείς που διαθέτω στην ελληνική δικαιοσύνη. Βέβαια, στα αγγλικά δικαστήρια προσέφυγε το 13 και το 14, όταν εγώ ήμουν συνταξιούχος και τάιζα τα γατάκια της γειτονιάς μου. Πήγε το 13 στην αγγλική δικαιοσύνη, φοβόταν εμένα. Έτσι. Σε άλλο σημείο όμως της κατάθεσής του, την ίδια μέρα, ξεχνάει τι έχει πει και τι λέει. Ότι στα αγγλικά δικαστήρια, κατά Φιλιπάκη Παπαδάκου, προσέφυγε γιατί στην Αγγλία υπάρχουν ελληνόφωνοι αναγνώστες που διάβασαν τα σχετικά δημοσιεύματα. Είναι επικίνδυνο αυτό για τη δημοκρατία, κύριε. Φημώνει το τύπος. Οπουδήποτε υπάρχουν ελληνόφωνοι, μπορούμε να προσφύγουμε, να γονατίσουμε τον τύπο, αν εμείς έχουμε ειδικά λεφτά, δεν μπορεί να μας ακολουθήσει. Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του κ. Μιονί είπε ότι έχει διαθέσει για την αντιδικία του στα αγγλικά δικαστήρια 600.000 ευρώ. Συνυπολογίστε το. Για να φημώσει όσους δημοσιογράφους δεν πειθαρχούν. Με αυτό λοιπόν το φεδρό ψέμα, ότι υπάρχουν ελληνόφωνες αναγνώστες στο Λονδίνο και διάβασαν τα δημοσιεύματα του Φιλιπάκη και της Παπαδάκου, τους μπλέκει σε μια αντιδικία 8 ετών με μοναδικό σκοπό να μην γράφουν γι' αυτόν. Αλήθεια, τι φοβάται και τι θέλει να κρύψει ο πάμπλουτος και επιτυχημένος επιχειρηματίας. Για να ενισχύσει το αστείο, αλλά ταυτόχρονα κακοηθέστατο σενάριο για την ελληνική δικαιοσύνη ότι δήθεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί, μεταξύ των οποίων οι εισαγγελείς που πήγαν στο Παρίσι, προσέχτε, αυτοί συμμετέχουν, γιατί ερεύνησαν τη λίστα Λαγκάρ, αλλά και οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, άλλη ομάδα εισαγγελεών αυτή, πράττει ένα ακόμα τεράστιο λάθος. Επικαλείται δημοσίευμα εφημερίδος που αναφέρεται, ήταν μόλις είχα γίνει εγώ υπουργός το 2015. Ναι, εγώ έγινα μέσα 2015.
που αναφέρεται στην περίοδο 2003-2006, που ήμουν προϊστάμενος τότε της Αγγελίας Πρωτοδικών, και σε ονόματα νεαρών αντισαγγελέων, τους οποίους τους εμπιστεύτηκα και τους ανέθεσα σημαντικά καθήκοντα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της εισαγγελίας και της ανανέωσης που επιχείρησα τότε. Χωρίς κανένα λογικό ερμό, επαναλαμβάνει πολλές φορές την κατάθεσή του. Οι μαθητές του Παπαγγελόπουλου, τα παιδιά του, επιλέξει, τα παιδιά του Παπαγγελόπουλου, η συμμορία, η εγκληματική οργάνωση τέλος πάντων του Παπαγγελόπουλου. Είναι ολοφάνερη η επιρροή στον κύριο Μιονή της επιτυχημένης διαφήμισης με το συμπαθητικό πιτσιρικά. Τροφίλ, κροφίλ, προσωπάκι τέλος πάντων, εγκληματική οργάνωση τέλος πάντων. Όμως ο κύριος Μιονή ούτε πιτσιρικάς είναι, μεσόκοπος και βάλε είναι, δείχνει, ούτε συμπαθητικός είναι, ούτε να πείσει μπορεί. Οι εισαγγελείς που πήγαν στο Παρίσι και οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς δεν αναφέρονται πλην ενός στο δημοσίευμα που επικαλείται ο Μιονή για να πει ότι έχω ομάδα. Και ξέρετε γιατί δεν αναφέρονται. Άλλοι από αυτούς επλήθαν στο δικαστικό σώμα όταν εγώ δεν είμαι πια προϊστάμενος, έχω φύγει από την εισαγγελία Αθηνών. Δηλαδή, μετά το 6, δεν ήταν καν δικαστές. Κι όμως είναι στην ομάδα μου. Πώς τα ακούτε αυτά, κύριοι? Και άλλοι γίναν αντισαγγελείς όταν εγώ έγινα προϊστάμενος και μετατέθηκα στην επαρχία. Κάθισα και έψαξα τις επετηρίδες και τα είδα. Επομένως, από τους πλην της κυρίας Τουλουπά και του κυρίου Ζαγοραίου, όλοι οι άλλοι 10 περίπου εισαγγελίες που τους λέει ότι είναι μέλη της εγκληματικής μου οργάνωσης, δεν τους έχω γνωρίσει. Στο δρόμο να τους δω, δεν θα τους γνωρίσω. Ούτε αυτοί θα με γνώριζαν αν δεν με είχαν τιμήσει με τα πρωτοσέλιδα κάποιες εφημερίδες. Η έκθρα του Μιονή με τον κύριο Βορύδη και τον Φιλιππάκη έρχεται από πολύ μακριά, από τα χρόνια του Αμερικάνικου Κολεγίου, τότε που ήταν συμμαθητές. Είναι περίπτωση να σας πω ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με το κολέγιο. Σας μοιάζω για κολεγιόπεδο, εγώ εντάξει. Άλλο πράγμα δείχνω. Ρασπούτιν και. Η διαμάχη τους κορυφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 8 χρόνια. Η εφημερίδα Δημοκρατία ασχολήθηκε με τη λίστα Λαγκάρ, με τον κύριο Παπασταύρου, με τον κύριο Μιονή. Υπήρξαν δημοσιεύματα και άλλων εφημερίδων. Μεταξύ αυτών και του Βήματος, που δούλευε η κυρία Παπαδάκου. Σημειωτέων. Η κυρία Παπαδάκου δούλευε στο Βήμα, πήγε στο Παρίσι με εντολή του Ψυχάρη, τη πληρώσε έξοδα το Βήμα, μετά έπιασε δουλειά στα παραπολιτικά και όλο αυτό το διάστημα ήταν μέλος συμμορίας μου. Τον κύριο Ψυχάρη και τον κύριο Κουρτάκη, δεν θα τους φωνάξετε για συνεργούς μου. Σε αυτούς δούλευε. Αυτοί τις πληρώναν τα έξοδα. Οι δικαστικές διαμάχες του Μιονή με τον Φιλιππάκη και την Παπαδάκου συνεχίζονται για 8 ολόκληρα χρόνια, από το 2012-2013. Στο διάστημα αυτό, εκτός από τις αγωγές και τις μηνύσεις στην Ελλάδα και στην Αγγλία, υπήρξαν και πολλές προσπάθειες συμβιβασμού. Στις προσπάθειες αυτές, ούτε συμμετείχαν πάρα πολλά πρόσωπα. Οι αντίδικοι, οι ίδιοι, οι δικηγόροι τους, Έλληνες και Ισραηλινοί, θα πρέπει να κληθούν και οι δικηγόροι τους στην εξεταστική, αν διευρυνθεί το κατηγορητήριο, κ. Μπουγά, να σας πούν πώς γίναν τα περίφημα συμφωνητικά. Το καλό το φυλάω για το τέλος, για το συμφωνητικό που επικαλέστηκε ο κύριος Πλεύρης, διαστρέφοντας και παραποιώντας την αλήθεια. Σε αυτές λοιπόν τις προσπάθειες ήταν οι αντίδικοι, οι δικηγόροι, Έλληνες, δικηγόροι Ισραηλινοί, εκπρόσωποι των αντιδίκων, αντιπρόσωποι, ο κύριος Αντώνης Σαβαράς και στενοί τους συνεργάτες, δεν λέω τα ονόματά τους, δεν χρειάζεται να τους μπλέξω. Μάλιστα, όπως αναγκάστηκε να παραδεχθεί με καθυστέρηση 45 ημερών ο κύριος Σαμαράς, και με μένα συναντήθηκε ο κύριος Σαμαράς, αναγκάστηκε να το παραδεχθεί μετά 45 μέρες εδήμονος σιωπής, για να βοηθήσω τους Μιονή Παπασταύρου. Ισχυρίστηκε βέβαια μετά τις 45 μέρες, αφού το σκέφτηκε, ότι εγώ ζήτησα να τον δω και του υποσχέθηκα ότι θα προστατεύσω τον Παπασταύρου. Δεν του το είχα ότι έχει κάνει χιούμορ ο κύριος, ότι έχει τέτοιο χιούμορ ο κύριος Σαμαράς. Όποιος τον πιστεύει, τον πιστεύει. Να μην επιμένει, σε παρακαλώ, να ασχολείται μαζί μου τουλάχιστον δημοσία. Στο παρασκήνιο ξέρω ότι με κατατρέχει. Διότι θα αναγκαστώ να του υπενθυμίσω το ακριβές περιεχόμενο της συνομιλίας μας εκείνης της ημέρας, με ποιο τρόπο πήγε να χρεώσει τον Παπασταύρου σε κάποιο άλλο πρόσωπο, για το οποίο μίλησε και με απερπή λόγια. Θα του υπενθυμίσω
και άλλες συνομιλίες και την απευρή συμπεριφορά όχι απέναντι σε μένα, αλλά σε άλλους. Δεν θέλω. Εγώ δεν αποκαλύπτω ιδιωτικές συνομιλίες. Δεν θέλω να πέσω στο επίπεδο της Ράιβου του Αθανασίου τώρα, έτσι. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και το δικαίωμα στην άμυνα. Και είναι και ανθρώπινο, ξέρετε. Μπορεί να μου τη δώσει καμιά φορά. Πόσο να αντέξω πια ο Κακομοίρης. Είπα κάτι κακό που ενόχλησα, κύριε Πρόεδρε. Είμαι πολύ προσεκτικός όχι, και δεν έχω πει τίποτα λέω. Ακόμα. Όχι, συνεχίστε, όχι. Για τους κάτω, να κάνουν ησυχία να σας παρακολουθήσουν. Προς Θεού, τι λέτε τώρα. Μπορώ λοιπόν να υπενθυμίσω πολλές συνομιλίες και πολλά σχόλια δικά του απρεπή. Για άλλους, όχι για μένα. Στην οχταετή αυτή περίοδο έντονης δικαστικής διαμάχης και παράλληλων προσπαθειών συμβιβασμού μεταξύ μου Ιωνή Φιλιππάκη, η δική μου συμμετοχή ήταν μία και μοναδική συνάντηση, διάρκεια στο πολύ μισής ώρας, που έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Παπά μετά από παράκληση του Μιονή και μεσολάβηση του Νετανιάχου. Στη διάρκεια των 8 αυτών ετών, η Μιονή Φιλιππάκης κατέληξε σε συμβιβασμό δύο τουλάχιστον φορές. Στις 13 Νοεμβρίου 2013, να μην ξαναπώ πάλι τα ίδια, εγώ τάιζα τα γατιά μου, και στις 18 Μαρτίου του 2018. Επίσης, και τώρα θα σας προσφέρω για όποιον μελαγχολήσει στο μέλλον ένα ανάγνωσμα για να ευθυμίσει. Επίσης, 22 Απριλίου 2019, ο Μιονή, προσέξτε, ένα χρόνο πριν εμφανιστεί από το πουθενά και αφού τον προετοίμασε η Ράικου και ο Αθανασίου, ένα χρόνο πριν λοιπόν, προσφεύγει στην Ισραηλινή δικαιοσύνη και ζητά να του επιτραπεί να υποβάλει αγωγή και μήνυση κατά τον Φιλιππάκη, Τάρκα Παπαδάκου και άλλων, οι οποίοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με αρχηγό το Μάκη Βορύδη, εδώ είναι η μήνυση, τον είχαν στοχοποιήσει με δημοσιεύματα, τον καταδίωκαν με δικαστικές διώξεις και τον εκβιάζουν. Αναφέρεται και αυτή τη φορά στη λίστα Λαγκάρ, στον Παπασταύρου και στο Μεταξά. Στην αίτηση αυτή ο κύριος Μιονή αναφέρεται εκ του ενός στο ναζιστικό παρελθόν του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Πλεύρη. Ειδικά τον κύριο Βορύδη προσπαθεί να τον εμφανίσει ότι έχει διεθνείς ναζιστικές ενότητες. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, αλλά το θέλω για το αστείο. Επειδή όμως είναι ανιστόρητος και αυτός, όπως η κυρία Ράικου, τελικά έχω συσπηρώσει απέναντί μου τους ανιστόρητους. Παρασύρεται από το όνομα Ζαν Μαρί Λεπέν, το Ζαν Μαρί, το θεωρεί θηλυκού γένους και μπερδεύει το Ζαν Μαρί Λεπέν που είχε σχέση ο Βορύδης με την κόρη του. Είναι. Έτσι, αυτό για να διαθήσουμε. Βέβαια, η Ισραηλινή δικαιοσύνη απέρριψε τις ανοησίες αυτές, έτσι. Θέλω να καταθέσω στα πρακτικά το αίτημα του κυρίου Μιονή πριν ένα χρόνο, που κατηγορεί τον κύριο Βορύδη ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, που μάλλον τον διαδέχτηκα εγώ χωρίς να με καλέσω στη τελετή διάδοση παράλαβης. Τι το κάνω τώρα, δεν ξέρω τις διαδικασίες, το πετάω. Λόγω κορονοϊού δεν ξέρω. Αυτό είναι το αίτημα αγωγής. Να το διαβάζει όποιος είναι δύστημος ή μελαγχολικός, να διασκεδάζει με αυτά που κατέθεσε ο κύριος Μιονή πριν ένα χρόνο για τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Πλεύρη, τον κύριο Παπά, τον κύριο Φιλιππάκη, την κυρία Παδάκου. Και μετά ένα χρόνο, ποιος ξέρει τι του τάξανε, θα το δούμε κι αυτό, αλλάζει αρχηγό της οργάνωσης. Δεν είναι ο Βορύδης αρχηγός, είναι ο Παπαγγελόπουλος. Για τη λίστα Λαγκάρ πάλι. Κύριε, διευρύνετε το κατηγορητήριο. Καταδικάστε με. Εκτελέστε με. Κύριε Πολάκη, κύριε Πολάκη. Πώς θα δείτε την. Πώς θα κοιτάξετε την ιστορία και τους οπαδούς σας κατάματα μετά. Μετά λοιπόν από ένα χρόνο, Μιονή καταγγέλει εμένα. Όσο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, επεδίωκε να έχει καλές σχέσεις με υπουργούς του. Σας παρακαλώ, φτάνω σε ένα κρίσιμο σημείο. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να είναι και αηδίες αυτά που λέω, αλλά ας τις ακούσετε, δεν πειράζει. Σας παρακαλώ, αφήστε τον να ολοκληρώσω. Σας παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, κύριε Πλεύρη, μήπως κουραστήκατε να διακόψουμε. Τελειώνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αφήστε, τελειώνω. Συνεχίστε εσείς. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Κύριε Πολάκη, κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ, δεν ξέρω τι έχει. Θα το δει ο γιατρός. Συνεχίστε, κύριε Παγγελόπουλο. Είπαμε, η Ισραηλινή δικαιοσύνη βέβαια απέρριψε τις ανοησίες αυτές. Το ελληνικό κοινοβούλιο, μάλλον η
η Προκαταρκτική Επιτροπή τις υιοθέτησε. Θα σας και Μαρκόπουλε. Μη βιάζεστε. Και Μαρκόπουλε. Το αφήνω για το τέλος. Σας παρακαλώ. Το αφήνω για το τέλος. Και αν θέλετε, θα δώσω και συνέντευξη τύπου για αυτό. Και Μαρκόπουλε. Δεν είστε δικηγόρο. Και Μαρκόπουλε, όταν έρθει η ώρα σας. Το καταλαβαίνω. Συνεχίστε, κύριε Παπαγγελόπουλε. Και Μαρκόπουλε. Τον καταλαβαίνω τον κύριο Μαρκόπουλο, διότι δεν είναι νομικός και έχει παρασυρθεί από τις θεωρίες που του είπαν οι νομικοί. Αλλά εγώ θα του βάλω σωστή διάσταση και ας πάει να ρωτήσει κάποιον τρίτο. Για αυτά τα λεφτά. Για αυτά τα λεφτά. Όσο λοιπόν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε, η Ισραηλινή δικαιοσύνη το απέρριψε. Όσο ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, επεδίωκε να έχει καλές σχέσεις με υπουργούς του και κατηγορούσε το Βορύδη για εκβιαστή και αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης. Αρθρογραφούσε μάλιστα στην Αυγή και στην Εφημερίδα Συντακτών κατά του κυρίου Βορύδη. Θα σας φέρω τα σχετικά δημοσίευματα, δεν προλάβαινα σήμερα, είχα και άγχος, σας είπα. Θα σας τα φέρω στην Επιτροπή να τα δείτε όλα αυτά. Μόλις άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξε και ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που τον εκβιάζει και τον καταδιώκει. Τη θέση του κυρίου Βορύδη την ανέλαβα εγώ. Άραγε θα υπάρξει αμοιβή για την αλλαγή αυτή στην κατάθεση του κυρίου Μιονή. Άραγε θα υπάρξει αμοιβή για τον κύριο Αθανασίου. Διάβασα στα παραπολιτικά του κυρίου Κουρτάκη ότι ο κύριος Αθανασίου επιδιώκει και πάλι να γίνει οικονομικό εισαγγελέας. Για να δούμε πόσο κοστίζει ο Παπαγγελόπουλος και η καταθέση εναντίον του. Ας επανέλθουμε όμως στον κύριο Μιονή. 8 χρόνια μετά τα δημοσιεύματα Φιλιππάκη και Παπαδάκου, 8 χρόνια αντιδικίας μαζί τους, μετά τη μία και μοναδική συνάντησή μας, ισχυρίζεται ότι τον εκβίασα και μάλιστα ενώπιον του παπά. Πόσο βλάκας ή τρελός θα ήμουν να τον εκβιάσω μπροστά σε άλλον και μάλιστα υπουργό. Την άλλη μέρα δεν θα με έστελνε στο σπίτι μου ο Τσίπρας. Ο κύριος Παπάς βέβαια διέψευσε κατηγορηματικά το Μιονή. Στη μήνυσή του. Και μπαίνουμε τώρα στο ψητό, κύριε Μαρκόπουλε. Φύγατε. Α, εδώ είστε. Αν θέλετε, προσέξτε με λίγο. Βέβαια, μπορώ να σας στείλω την ομιλία μετά να τη μελετήσετε. Στη μήνυσή του σε βάρος μου, που κατέθεσε ο Μιονής εντελώς συμπτωματικά την ημέρα που κατέθεσε στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Την ίδια μέρα. Κάπως έπρεπε να νομιμοποιηθεί. Σου λέει ότι έχω κάνει και μήνυση. Πού τα θυμήθηκε όλα αυτά. Ισχυρίζεται ότι στη συζήτηση που είχε με τον παπά για επίλυση βασικών. Συμβιβαστική το θεμάτο του με, το Φιλιππάκη, υπήρξε παρέμβαση δική μου. Προσέξτε, λέει, συζήτηση αυτού και του παπά. Και παρέμβαση δική μου. Παρέμβαση. Σύμφωνα με τη μήνυσή του, η παρέμβασή μου ήταν συμπληρωματική. Τι σημαίνει συμπληρωματική? Παραδέχεται ότι εγώ δεν είχα συμμετοχή στη συζήτηση. Λογικό. Ή δεν πειράζει, μην το δεχτείτε, έχω κι άλλα επιχειρήματα. Επίσης, σύμφωνα με τη μήνυσή του, που κατέθεσε, σας λέω, συμπληρωματικά τη μέρα που εμφανίστηκε στην Προκαταρκτική, αλλά είπα άλλα στην Προκαταρκτική από τη μήνυση. Εδώ, εντάξει. Επίσης, σύμφωνα λοιπόν με τη μήνυσή του, η παρέμβασή μου ήταν μόνο 12 λέξεις. Επιλέξει όπως τις αναφέρει στη μήνυσή του, τις οποίες έχω νομίμως αντίγραφα, τα παρέλαβα για να μην πείτε για διαρροές. Λέει λοιπόν αυτολεξή, με εισαγωγικά, τι του είπα. Μπορεί να έχει καμιά κασέτα τώρα και αν το θυμήθηκε να το γράψει έτσι, δεν ξέρω. Και των εξόδων που έχει κάνει μέχρι τώρα και του έχεις δημιουργήσει. Την εύλογη απορία μου που διατυπώθηκε με 12 μόνο λέξεις για τα δικαστικά έξοδα της άλλης πλευράς σε μία συνάντηση με θέμα δικαστικό συμβιβασμό. Συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία του Μιονή. Επιχειρεί να την εμφανίσει ως εκβιασμό. Όταν μάλιστα, πριν την παρέμβασή μου αυτή, οριότανε στη συνάντηση αυτή για τα χρήματα που έχει δαπανίσει για τις αγωγές του στην Αγγλία. Αυτός έθεσε θέμα εξόδων. Και εγώ εύλογα είπα, καλά και ο άλλος. Τον εξωφρενικό αυτό ισχυρισμό τον αντιλαμβάνεται ακόμα και ο ίδιος ο Μιονή. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Προσπαθεί λοιπόν στην κατάθεσή του στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Πόσο θα χρειαστείτε ακόμη για τα σε ωραία. Σε 5 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε καλά. Αλλά μπήκαμε στο ωραίο τώρα που έχω υποσχεθεί στον κύριο Μαρκόπουλο. Προσπαθεί λοιπόν να καταθέσει στην κατάθεσή του στην Προκαταρκτική Επιτροπή να βελτιώσει τους παραλογισμούς του και να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του ότι δήθεν τον εκβίασε. Αρχικά καταθέτει ψευδώς
ότι του ζήτησα χρήματα για να κλείσουν υποθέσεις στη δικαιοσύνη. Στη συνέχεια, στην ίδια κατάθεση, υπαναχωρεί και καταθέτει την ίδια κατάθεση, την ίδια μέρα, ότι τα χρήματα τα ζήτησα για λογαριασμό του Φιλιππάκη. Είπαμε στην αρχή, ζήτησε ο Παπαγγελόπουλος για κλείσει, να γίνει και η σχετική επικοινωνιακή, πώς το λένε, επικοινωνιακό πλήγμα κάτω του Παπαγγελόπουλου. Ζήτησε λεφτά ο Παπαγγελόπουλος. Καταλαβαίνετε, στέκει το γυρνάει, πάει πιο πίσω, ζήτησε για λογαριασμό του Φιλιππάκη. Και ότι μάλιστα είπε ότι αυτά ανέρχονται στο ποσό του 350.000 ευρώ. Την ίδια μέρα, στην ίδια κατάθεση, στη συνέχεια παραδέχεται ότι εγώ δεν του ανέφερα ποσόν, αλλά αυτό το προσδιορίσα αργότερα, δηλαδή πολλούς μήνες μετά ο Φιλιππάκης. Αμέσως μετά, νέα κολοτούμπα. Αναγκάζεται να παραδεχθεί ότι αυτά ήταν τα χρήματα που έλεγε, ήταν δικαστικά έξοδα που είχε κάνει ο Φιλιππάκης. Λίγο αργότερα θυμάται ότι δεν του ζήτησα να καταβάλει δικαστικά έξοδα, αλλά αόριστα αναφέρθηκα σε έξοδα. Κυρίες και κύριοι, σε μια συζήτηση για δικαστικό συμβιβασμό, άρα για τα έξοδα τι μπορεί να αφορούν? Έξοδα γάμου, έξοδα διακοπών, έξοδα αμφίεσης, εκτός από τις αντιφάσεις, παλινοδίες, ανασκευές και παραλογισμούς ομοιονή για να ενισχύσει τους ψευδέστατους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιεί στη μήνυσή του, που κατέθεσε όπως είπαμε την ίδια μέρα, αποσπάσματα αυτολεξή καταθέσεων άλλων μαρτύρων που εξετάστηκαν στην προκαταρκτική. Όταν δε ρωτήθηκε πώς έχει στην κατοχή του απόρριτα έγγραφα, απέφυγε να απαντήσει. Άλλη μια απόδειξη της σκευωρίας που έχει ξεβαθεί σε βάρος μου. Άλλη μια αξιόπινη πράξη που τελείται σε βάρος μου. Άραγε παρέπεψε ή θα παραπέμψει το μειονί η προκαταρκτική επιτροπή στον εισαγγελέα για τα αξιόπινα αυτά αδικήματα? Υπεξαγωγή εγγράφων, παραβίαση νησικότητας συνεδριάσεως. Καλά, τα άλλα θα τα δούμε. Έχουμε πολλά ακόμα. Μετά 8 χρόνια λοιπόν σκληρής αντιδικίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο κύριος Μειονή έχει δεσμεύσει ή κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία του Φιλιππάκη, του Τάρκα, της Παπαδάκου. Έχει αναγκάσει το Φιλιππάκη να υπογράψει 2 συμφωνητικά συμβιβασμού, έχει εισπράξει από αυτόν 80.000 ευρώ και έχει πάρει ως εγγύηση και επιταγή 200.000 ευρώ. Σκεφτείτε, εάν δεν τον εκβίαζε η εγκληματική μου οργάνωση που είχε πριν από μένα αρχηγό το Βορύδη, δεν αποκλείεται λόγω χρεών να τους είχε πουνήσει σε κανένα σκλαβοπάζαρο δούλους. Τόσα τους πήρε με εγκληματική οργάνωση σε βάρος του. Έχει δε το θράσος, το δεύτερο συμφωνητικό συμβιβασμού, τον οδικό χάρτη που υπεγράφει στις 18/3/18, να το εμφανίζει ως απόδειξη του δίθεν εκβιασμού του. Νομικά, η σκέψη είναι γελία. Δεν θα ασχοληθώ με τα νομικά. Με νοιάζει η ουσία. Λέω μόνο, η συμφωνία αυτή είναι εντελώς άσχετη με τα έξοδα του Φιλιππάκη. Δεν αναφέρεται σε αυτά, επομένως δεν μπορεί να συνδεθεί με το δίθεν εκβιασμό που δίθεν του έκανα εγώ πριν 2 χρόνια. Το κείμενό της συντάχθηκε αποκλειστικά από την πλευρά του Μειονή. Είπα, αν τολμάτε, καλέστε τους δικηγόρους των 2 πλευρών. Έγινε λοιπόν από πλευρά του Μειονή το κείμενο. Ο Φιλιππάκης αναγκάστηκε να το υπογράψει εκβιαζόμενος, επειδή ήταν σε δεινή οικονομική θέση και σε αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών του εξαιτίας της δικαστικής διαμάχης που τον είχε σύρει στην Αγγλία και της δεσμεύσεως στο λογαριασμό του. Μέχρι και στο Άργος και το Άργο, το πρακτορείο τύπου, είχε απαγορεύσει ο Μειονή, αν θυμάμαι καλά, να δίνει τις εισπράξεις. Κατά λοιπά, τον εκβιάζανε. Και τώρα μπούμε λίγο στο ζουμί. Το συμφωνητικό αυτό που αποδεικνύει τον εκβιασμό του Φιλιππάκη, το δικό μου δηλαδή, μάλλον ότι δεσμεύσεις του Φιλιππάκη, το συμφωνητικό αυτό αποτελεί μετάφραση αγγλικού στερεότυπου νομικού κειμένου σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό δίκαιο, ευρύτατα συνηθισμένου στην πράξη. Θα σας τα πει ο κύριος Φιλιππάκης όταν τον καλέσετε. Στο κείμενο αυτό, τα στάδια εξέλιξης των δικαστικών υποθέσεων δεν αποτελούν υποχρέωση ή δέσμευση του Φιλιππάκη, όπως ισχυρίζεται ψευδός ομοιονή, διαστευρώνοντας άλλη μία φορά την αλήθεια για να στηρίξει τις ανοησίες του για δίθεν εκβιασμό. Απλώς αναφέρονται
Πάρτε το κείμενο μπροστά σας και δέστε το. Απλώς αναφέρονται ως προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία στάδια. Άλλωστε, αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο από τις υποχρεώσεις και του Φιλιππάκη και του Μιονή. Ποιες υποχρεώσεις λοιπόν ανέλαβε ο Φιλιππάκη? Δεν με πυροβολείτε απευθείας να τελειώνετε μαζί μου? Πρέπει να λέτε τέτοια πράγματα? Είπα λοιπόν, σε άλλο κεφάλαιο. Και δεν συνδέονται. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλο, αλλάξατε παρτενέρ τώρα? Κυρίες και κύριοι. Κύριε Μαρκόπουλο, σας παρακαλώ. Στη ζωή του κάθε άνθρωπος αφήνει το αποτύπωμά του. Η άδικη και εκδικητική πολιτική δίωξη βάρος μου έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία και στεναχώρια σε μένα και στην οικογένειά μου. Όμως ταυτόχρονα μου εξασφαλίζει το δικό μου αποτύπωμα στη ζωή μου να ενισχυθεί και να ομορφύνει. Σε αντίθεση με τα αποτυπώματα κάποιων άλλων που είναι αχνά, πολύ αχνά και αποτυπωμένα σε βρώμικο και λασπωμένο έδαφος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Έδωσε πολλά θεματάκια η προσυζήτηση. Ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα πάμε στο δεύτερο κύκλο μιλητών και θα κάνουμε χερικό από τον κύριο Καραγκούνη. Δεν διακόπτουμε να μην μας διακόπτουν, για να συνεχίσουμε όπως πήγαμε ως τώρα, με ηρεμία. Και μετά είναι η κυρία Αυγέρη. Κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα, δεν σας είπα. Ζητώ συγγνώμη. Καλησπέρα σας. Κύριε Πλεύρη, πάτε στο κηλικείο να τα πείτε. Μην το τσιγκλίζετε εκεί.